Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γιώργος Μπέσκο ζητά την παρέτηση του εισαγγελία του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου μετά το έγκλημα των τεμπών, καθώς δεν νομιμοποιείται να αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, αφού ο γιος του είναι μετακλητός υπάλληλο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο της διερεύνησης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου οφείλει να κάνει το αυτονόητο, όπως έκανε και ο Υπουργός Υποδομών, στον οποίο υπηρετούσε ως μετακλητός σύμβουλος ο γιος του. Όταν διατάσσει η εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση ποινικών ευθυνών, όσο ψηλά και αν είναι, όπω ανέφερε για την τραγωδία που ζούμε, που υπάρχει ενδεχόμενο πέρα από πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε στελέχη πολιτικά ή του Υπουργείου Υποδομών, η σχέση που είχε το συγγενικό του πρόσωπο με τον εν λόγω Υπουργό δίνει λαβέ για σχόλια και κρίσει που δεν συνάδουν με την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Ως Προέδρος Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και ως δικηγόρος θεωρώ πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία υπόνοια σε αυτή την έρευνα και οφείλει να κάνει το αυτονόητο. Η πράξη σας αυτή θα αποτελέσει μια αρχή και ένα παράδειγμα για να αλλάξει η αντίληψη των νέων ανθρώπων για κακιά χώρα.